Amis Food Fight. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Food Fight που είναι μια προσφορά του eFood.gr. Σήμερα. Καφότε και φωτισμός. Σήμερα μάλλον είναι πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου, Σπίτια μας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εδώ, μια χαρά. Είμαι εδώ με τον Ηλία Φιντούλη. Ναι. Όπου είσαι, ήσουν και θα είσαι. Και για να δούμε, θα είμαι. Φυσικά και θα είμαι. Ο ένας και μοναδικός, ο καλύτερος νικητής σε Food Fight Ever. Επειδή δεν είχα καμία πιθανότητα να κερδίσω μόνη μου τον Ηλία, μπορείτε να δείτε το επεισόδιο με τα hot dog και θα καταλάβετε τι εννοώ όσοι δεν το έχετε δει. Αποφάσισα να μην είμαι μόνη μου σε αυτόν τον αγώνα. Αποφάσισα να φωνάξω και τον Μιχάλη. Δεν θα τρώγονται ρε μαλάκα. Σου πήρα ένα λεμόνι. γεια σας, καλή χρονιά, Ιντσιτ. Αποφάσισα να φωνάξω και αυτό. Ναι, από όλα τα άτομα στο Food Fight βρήκε να φωνάξει για βοήθεια εμένα. Ναι, γιατί δεν μπορούσα να φωνάξω το Vibrator που ήταν εξίσου καλός, γιατί τότε δεν θα ήταν δίκαιο. Έπρεπε να φωνάξω κάποιον που απλά θα κάνει ότι τρώει. Μπορεί να. Ψήλους. Έχει κάτι κόκκινα πραγματάκια από το σκουφί. Εντάξει, δε, συνεχίζουμε κανονικά. Έχει μαλλιά. Του κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Ηλία, έχει 30 κεφτεδάκια. Άμα δεν το έβγαζε. Λοιπόν, ο Νάσκαρη θα μα πει τις οδηγίες. Έχει ναι. 30 κεφτεδάκια. Οι άλλοι δύο έχουν επίσης 30 κεφτεδάκια στα δύο κεφτεδάκια. Ναι, 15 και 15, έτσι. Ναι, έχετε 5 λεπτάκια. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι μαζί. Σου πήρα, λέμε, τους θεωρείς ένα άτομο. Ναι. Εντάξει. Πάνω κάτω είμαστε. Δηλαδή αν εγώ φάω 5 και ο Μιχάλης φάει 10. Γιατί βάζετε λεμόνι? Ναι, ξεκαταλάβαμε, ευχαριστώ. Εγώ έχω φάει 15. Μπράβο! Δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Στο YouTube εκπέμπουμε, οπότε καλό είναι να το εξηγήσεις. Ευχαριστώ Μιχάλη, δεν σου καταλαβαίνομαστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, όχι, περιμένετε, θέλω να κάνω μια πολύ σημαντική τέτοια. Σας έφερα αυτό. Τι είναι αυτό? Για να βιδώσετε καλά στο μυαλό σας ότι θα χάσετε. Προπ κόμεντι, κυρίες και κύριοι, Ηλίας Φουντούλης. Τι κάνεις ρε Μιχάλη, δεν θα τρώω. Άσε με να φάω τα κεφτεδάκια όπως εγώ κρίνω. Δεν θα τρώγονται αυτά. Και αν εγώ φάω και εσύ δεν μπορείς να φας και θέλω να φάω από αυτά, δεν θα μπορώ. Ναι, ναι, οπωσδήποτε θα γίνει αυτό. Δεν ήθελες πάντα λίγη υπέρταση στη ζωή σου, να ορίστε μια ευκαιρία. Είμαστε έτοιμοι. Τα δικά μου κεφτεδάκια μπορεί να την πέσουν στα δικά σας κεφτεδάκια. Αυτό το έφερες μόνο για το αστείο δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, και ήταν τόσο περήφανος. Πεφτεδάκια. Να σου πω, σας πάω το τζαμπουκά με κακά λογοπαίγνια. Ο Φουντούλης, ναι, ακριβώς. Ρίχνει αίμα στο νερό με ηλίθια κακά λογοπαίγνια για να έρθουν εδώ οι καρχαρίες. Αλλά Μιχάλη. Πρόσεξε με, κοίταξε τι κάνω στα μανίκια μου. Κι εγώ. Είμαστε μαζί, πρέπει να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Τώρα είναι πολύ αργά. Μιχάλη, φτιάχτω στο μοντάζ. Να σου πω κάτι. Ναι. Κεφτές και δευτές. Όχι, ρε μαλακαριλί. Ναι, αυτό. Μπορούμε να πατήσουμε ένα μάμα. Περίμενε, Φουντούλης, εγώ και εγώ ένα αστείο ρε μαλάκα, δικό σου έτσι πρώτο. Γιατί πόντι βάζω στις εφημερίδες στο ψυγείο ρε φίλε, για να έχουν φρέσκα νέα. Το έχεις ακούσει ποτέ? Σίγουρα θα είναι το αγαπημένο στο κεφτήριο. Έλα ρε παιδιά, αυτή είναι η δική μου εκπομπή, γιατί πρέπει να είναι τόσο χάλια? Πρέπει να κάνουμε trash talk. Τι το θυμήθηκες φοβερό αστείο. Ρούφα το λεμόνι μου. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, οπότε... Στάζει λεμόνια. Τρία. Περιμένετε. Ένα. Κοίτα πως δεν ανησυχεί ο Ηλίας. Απλά δεν ανησυχεί, δεν σας φοβάται. Είναι εύκολο. Μην καλά. Πολύ ωραία. Επιτέλους. Μην φάτε αρκετά, να φάμε κι εμείς μετά. Σωστή επιτελή φαγητού ρε φίλε. Τώρα να πιάσει λόξιγκας, γιατί έχω πολύ ώρα να φάω. Κοίτα. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε με την ίδια μαλακία. Φουντούλη! Μην με κάνει ρε φίλε αυτό. Έχει συνηθίσει να βάζει πολλέ μπάλε στο στόμα σου, οπότε θα έχει να. Πάρε τράστο κουμπάκι. Συνήθω είναι τριχωτέ, βέβαια, αλλά εντάξει. Είσαι το φαβόρι ξυρισμένο τη ένα φουντούλη. Ξέρει εσύ. Τη στέλνει λίγε σαν αυγά. Είναι η καλύτερη εκπομπή. Με μπότοξ, πώ έχει γίνει, δεν είναι πον πον. Είναι αφοσιωμένο στο δωμάτιο. Όχι τώρα, ρε Μιχάλη, εσύ έχεις κολλήσεις τα φρέσκα νέα από τους πόντιους. Όχι. Κάποιοι εδώ πέρα είναι focused on the fight. Αλλά εντάξει, μην φάσεις. Για αυτό the fight. Ένα λεπτό. Μην σου κάνω όλα τα λεμόνια, ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό έχει περάσει. Θέλετε να σας λέω πόσο έμεινε. Ναι. Εντάξει, μένουνε 3,5. Αν κάνω εμετό μέσα στο σκουφάκι του Φουντούλη θα γίνει viral το βίντεο. Κάνετε και δύο. Αλλά χάνετε. Εγώ δεν θα χάσω άμα κάνει εμετό στο σκουφί μου. Δεν κατάλαβα. Όχι εσείς οι δύο, ρε. Αυτός θα χάσει.
Με τη Φέλη μαζί. Ναι, αλλά αφού θα κάνουμε τόσο σκοτεινό τη Φουντούλη, θα κερδίσω και με έναν τρόπο. Ναι, με έναν τρόπο κάτι κερδίζει. Θα σου φτιάξω ένα με τόστ. Του άρεσε, αλήθεια. Να δώσω λόξιγκας. Υπάρχει κάποιος που γέλασε. Τρία λεπτά. Γράψτε στα σχόλια από κάτω. Πώς γελάσαμε. Αν γελάσατε, για να ξέρουμε που μένετε. Έχει φάει ένα. Οκ. Είστε πάρα πολύ καλά και είστε μπροστά από το Φουντούλη. Φαγεία. Μαλακά, είστε πάρα πολύ καλά. Αρχίζει η Φουντούλη, αν χάσεις. Είναι άσχημα. Είναι και ωραία. Mm. Αν χάσεις, δεν έχει μετά. Α, είστε δύο. Εσύ συμφώνησες αυτό. Ναι, ναι. Ας είπε κανένας trust talk πάνω ότι θα σας γαμίσω σήμερα που χάσετε και τέτοια. Λίγο λεμόνια να μου είχες αφήσει. Είναι μια πολύ καλύτερα. Θες λίγο παρατάκι. Σιγά, παιδί μου, τις λουκέτες σου. Δεν πειράζει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Τι κάνει, μιλάει και ο φεύγου κομμάτια. Ναι, λίγο. Βούλωνε, Φουντούλη. Φουντούλη, σκέφτομαι να τα, κάνω σε, να τα βάλω σε ένα νήμα και να τα κάνω κινέζικο δονητή, θες. Ναι. Κάνουμε motorboating. Μπράβο, μπράβο. Δύο λεπτά. Μπορείς να βοηθήσουμε και εμείς λίγο την Ηλία. Δύο λεπτά μένουν. Δύο λεπτά μένουν. Οκ, φακ. Πες μου σε βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε. Θα σε έχει, ρε, θα σε έχει. Θα κάνει το τελικό κατοστάρι τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Τι θα κάνετε, βάλει όλες τις τόμα του. Ναι. Ναι, αλλά μετά πρέπει να τα καταπικείς κιόλας. Πώς το κάνει ο Furious Peter, μαλάκες. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνω. Ναι, ναι, πώς το κάνει. Ναι, ο Λάρι Γκάστον είναι σαν βαρέλ πετρελαίου. Χρόνο. 1,5 λεπτό. Fuck! Ακόμα. Μπορώ! Φάει. Δύο μπάλες στο στόμα. Να το. Να ο Μιχάλης, παιδιά. Να το φαβό. Να το outsider, μαλάκες. Να το underdog. Όλος θα γιος teabagging. Teabagging. Ο Μιχάλης είναι παλιά καραβάνα στο teabagging. Εμμοή. Εγώ έχω αρχίσει και πολλά λίγο. Ένα λεπτό. Δάκρυσαν τα μάτια μου, παιδιά. Έχω πρόβλημα. Ναι, λες τρία λογοπαίγνια! Μπουμ! Όχι, όχι, είναι άλλο το πρόβλημα. Δεν γκέφτομαι καθαρά. Τι? What I said before, μπουμ! Ο Μιχάλης είναι on fire σήμερα. Σημαίνει ότι είναι φαΐ! Να σου φέρω και τα κισετάκια που έχεις παραγγείλει προχτές. Ναι, φίλε, τώρα που γυρίζει. 30 δευτερόλεπτα. Τα έφαγε, φίλε. Ναι, τώρα φας κι εσύ. Έχω φάει κι εγώ και... Φάε, παιδί μου, φάε! Παιδιά, έτσι όπως το πάτε, τώρα έχετε γαμίσει το Φουντούλη. Έλα, παιδί μου, ένα για την ονά. Έλα, παίρνετε bonus ανάλογα με τη διαφορά. Πόσο ελεγέντε έχω. Και το bonus τι είναι. Πούτσες στο Φουντούλη. Πόσο ελεγέντε. Λοιπόν, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Και μαλάκα νικήσανε. Μετρείτε, πόσα, μετράτε. Εμείς έχουμε 6. Άρα πάγαμε 10. Φουντούλη, ο κόλος είναι αφέξει. Πότε είχαμε 20, είχαμε. 15 και 15. Είχατε 30 εσείς και 30 ο Φουντούλης. Φάκε μάλα, 14 και φτεδάκια. Πόσα πάγαμε. Μαλάκα. Έχετε 6, έχετε φάει 24 και φτεδάκια. Εγώ έφαγα τα 14 από αυτά, κατάκι. Και εγώ τα 10. Πόσα έχει ο Ηλίας. Έφαγα 18. Νοπ! Υποκλείεται. Έχεις 12. 17. Μαλάκα, τι έκπληξη ήταν αυτό. Πόσο δηλαδή συνολικά. Δεν χαίρομαι καν. Είμαι πολύ χαρούμενη για να χαρώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Φουντούλη, παραλίγο να σε πάρω... Παραλίγο να σε πάρω σόλο, μου φάνηκε. Όχι, γιατί θα σας εξηγήσω γιατί. Το χάνουμε, παιδιά. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη αδικία που δεν είχα προβλέψει. Ναι. Και μπορούμε να τη φτιάξουμε άμα θέλετε. Η αδικία είναι η εξής, ότι σε ποσότητα σας έχω, αλλά δεν σας έχω σε ταχύτητα, γιατί εσείς τρώτε σαν δύο διαφορετικά άτομα σε ταχύτητα και γι' αυτό φάγατε περισσότερα. Και απαιτώ από την παραγωγή να μας δώσει δύο λεπτά μπόνους. Εγώ απαιτώ από την παραγωγή να ξαναδείξει σε ασπρόμαυρο το πλάνο το οποίο ακριβώς έλεγα ότι θα συμβεί. Αν μας δώσει δύο λεπτά, παρακαλώ, βάλτο. Αν μας δώσει δύο λεπτά μπόνους, εμείς θα έχουμε τελειώσει με το φαγητό μας όμως. Πλάκα.
Ούτως ή άλλως. Οπότε εσύ απλά μπορεί να το τελειώσεις. Όπως και να έχει, οι δικαιολογίες που προέβλεψα ότι θα πει ο Φουντούλης τις είπε, όπως βλέπετε. Μιχάλη, έχουμε κερδίσει. Θες να το πανηγυρίσουμε? Ναι. Όχι, δεν θέλω να το πανηγυρίσει. Θέλεις να κάνουμε χορό ή θέλεις να κάνουμε κάτι άλλο? Έλα, ρε Μιχάλη. Τον Μιχάλη ήθελε να φασωθείτε και το γάμο. Παιδιά, γάμο το είναι και κεφτεδάκι και μεθαύριο το ίδιο θα ρεύομαι. Ήθελα να χορέψουμε. Δεν είναι βαριά. Είναι νόστιμα κεφτεδάκια, παιδιά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τώρα όντως ήθελα απλά να μιλήσω, παιδιά, συγγνώμη. Σε έχω ξεράσει. Θες να κάνουμε ένα χορό? Ναι, fuck yeah. Ωραία, πάμε. Τι, πώς θα χορέψουμε? Πού φαινόμαστε? Κυρίως προς το Φουντούλι θα είμαστε, επιδεικτικά. Και θα κάνουμε έτσι. Μην απομακρύνεσαι από το τραπέζι, Μιχάλη. Όχι, βέβαια. Απάνω στο τραπέζι. Ποιος σε γάμισε, ρε αρχίδι, ε? Μπορώ άλλα κεφτεδάκια στη ζωή μου, πάρ' τα μόνο. Όχι, όλα τα κεφτεδάκια θα πάρεις. Τι ωραία. Και φάγαμε. Και κερδίσαμε. Συγγνώμη, δεν θέλω να δω κάτι. Ευχαριστώ. Περίμενε, πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Πιστεύω ότι είναι νόστιμο. Κάνε άλλο ένα και φάγαμε και κερδίσαμε. Και φάγαμε. Νόστιμο κεφτεδάκι και κερδίσαμε. Για πούτσα, είχαμε στο φουντούλι. Και φάγαμε νόστιμα κεφτεδάκια και τελεία. Πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις, φουντούλι, loser? Όχι, χορτασμένος. Χορτασμένος, νιώθω πάρα πολύ. Ναι, παιδιά, αυτή τη στιγμή έχω 14 κεφτεδάκια μέσα μου. Υποτίμησα τον Μιχάλη. Εκεί το χάσα το παιχνίδι. Μαλάκα, όλοι το Μιχάλη, συγχαρητήρια. Το λάθος του ελληνικού YouTube. Βλέπω με την ήττα μου σαν άντρας. Έτσι. Περνάω τέλεια σε αυτήν την εκπομπή, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Λοιπόν, να πάρω λίγο τα ενία. Ναι. Είσαι πολύ στενοχωρημένος, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Δεν πειράζει, θα φάω και τα υπόλοιπα και θα μου περάσει. Δεν υπάρχει. Μπορείς να του δώσεις το φυλάκι που δεν του έδωσες στην αρχή. Ισχύει, Ηλία. Δίνω φυλάκι σου, καλεσμένος. Ναι. Θα βάλει τα κλάματα. Όχι, όχι, περιμένω το φυλάκι. Άμα πεθάνει ο Μιχάλης, μετράει για νίκη. Παιδιά, είχαν ανθρακικό τα μπιφτέκια μέσα. Μετράει για νίκη μου. Είμαι συνέχεια έτσι. Αν πεθάνει, αφαιρούνται τα κεφτεδάκια που φάγε. Αυτό. Πεθάνει. Αυτό είναι για το συνεργείο εδώ μπροστά που μας βλέπει. Τι έχεις πάρει? Να σου κάνεις. Φω. Πάρτε το. Αυτό ήταν ακόμα ένα food fight. Τα είχε όλα. Είχε δάκρυ, είχε αίμα, γέλιο, είχε υδρότα. Είχε ρέψη. Είχε προκλητικές δηλώσεις που δεν θα μιλήσαμε πουθενά. Δεν γίνεται πλέον food fight χωρίς. Είχε το Φουντούλι να υπογράφει επιταγές που δεν μπορεί να εξαργυρώνει μετά. Είναι on fire ο Μιχάλης. Μιχάλη, φύγε μπας και κλείσει αυτό το επεισόδιο. Μπήκε στην υπηρεσία. Σηκώθηκε. Αυτό ήταν ένα ακόμα food fight. Έχουμε διαγωνισμό προφανώς για εσάς και μόνο. Αν θέλετε να κερδίσετε 5 κουπόνια των 10 ευρώ από το eFood.gr, δεν έχετε παρά να γράψετε κάτω στα σχόλια κάτι για τον Ηλία. Πάτη, δεν ξέρω. Ο Ηλίας είναι πολύ όμορφος. Ένα μήνυμα συμπαράστασης. Ηλίας, αγαπάμε. Ηλία, δεν πειράζει την επόμενη φορά. Ηλία, ψόφα. Και αυτό. Δεν θα λογοκριθεί, σας το υπόσχομαι. Μέχρι το επόμενο food fight. Σας φιλώ γλυκά. Τσιουμπιουμιού, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Γεια σας, γεια σας. Μιχάλη. Καλή χρονιά σε όλους. Ήθελα να σου κάνω high five, ρε φίλε. Τώρα θα φαίνομαι έτσι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί το έκανες αυτό? Φεϊλάρουμε στα πάντα εκτός από τον γαμό με το Φουντούλι στο food fight. Ναι. Είμαστε ένα. Φιλάκια.